Το σημερινό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει χώρα για έναν και μόνο λόγο. Διότι στο περασμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, μια χώρα, η Ουγγαρία, δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε την απαραίτητη ομοφωνία, προκειμένου να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του πολιτικού δημοσίου πλαισίου και στην χορήγηση μιας σημαντικής οικονομικής υποστήριξης προς την δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Είμαι αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε 27 χώρες να πετύχουμε επιτέλους μια συμφωνία η οποία να δώσει λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους πρόσθετους πόρους του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνες τις χώρες που δοκιμάζονται από προσφυγική κρίση, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, η οποία δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα για την ελευθερία της. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αποφασισμένοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να βρούμε σήμερα μία λύση. Θέλω επίσης να σταθώ σύντομα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες, όπως έχετε αντιληφθεί, δοκιμάζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των Βρυξελών. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει μια πάυση στο καθεστώς αγανάπωσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων, αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες. Η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, βρίσκεται πάντα κοντά στο πρωτογενή τομέα, όπως το έκανε εδώ και 4,5 χρόνια. Έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα, ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας.